We have a Greek show. It's called NBA Undrafted. Would you like to give a shout out to our fans? NBA Alfalfa. Undrafted. You're pretty undrafted. Close. Undrafted, oh. Yes. Hey, this is Shaquille O'Neal. What's up, Greece? What's up, Farsoulas, my main guy? You're watching NBA Undrafted. And Baby Shaq. How you guys doing? Καλώς ορίσατε στους NBA Undrafted. Έχουμε κάνει πολλά επεισόδια μαζί. Πρώτη φορά ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Δεν θα γίνει κάτι μαγικό, ρε παιδί μου, τρελό. Άρα δεν έχεις ενθουσιαστεί ποτέ ξανά. Αλλά δεν έχω ενθουσιαστεί ποτέ ξανά τόσο, διότι πρώτη φορά μπήκα στη διαδικασία και τσέκαρα όντως ανθρώπους, ρε παιδί μου, που θα έρθουν του χρόνου στο NBA που δεν τους γνώριζα, ρε παιδί μου, καθόλου. Τώρα θεωρώ. Οκ, θέλω να ότι η κρίση σου θα είναι πολύ ψυχραιμή και μετρημένη. Πάντα. Ως προς αυτό. Φωνής λογικής. Δεν ξεχνιόμαστε, έτσι. Και ότι οι επιλογές που θα κάνεις τώρα εδώ είναι επιλογές που θα σε συντροφεύουν όλη τη χρονιά. Ναι. Μη σου πω και όλη τη ζωή. Ωραία, φίλε. Οπότε είναι το αγαπημένο σου από άποψη βαρύτητα. Ναι, λατρεύω κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά παίζουν ρόλο το ότι θα επιλεξετε κι εσείς, γιατί θα επηρεαστούν σίγουρα από τα πράγματα που σκέφτομαι. Για να δούμε. Να πούμε λίγο τη διαδικασία. Βεβαίως. Πάμε. Έχουμε μπαλάκι άσπρο που είναι ο πρώτος γύρος. Μπαλάκι πορτοκαλί που είναι ο δεύτερος γύρος. Θα επιλέγει ο καθένας με τη σειρά. Θα ξεκινήσει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο πρώτος. Θα ανακατεύει τα μπαλάκια, θα βγάζει. Είναι εικονικό τώρα, αυτό δεν μετράει. Έστω λοιπόν ότι βγάζει το άσπρο το οποίο έχει Γιάννης. Ωραία, έχει φίλε. Συλλογίνξε αυτό για μετά. Αν βγάλει. Σταματήστε, ρε. Στατιστικά δεν μπορεί να συνεχίσει. Οπότε ξέρω ότι δεν θα έχω το πρώτο πικ. Αν βγάλει πορτοκαλί, θα είναι το πρώτο πικ του δεύτερου γύρου. Πολύ ο Δομήνικος, ο φίλος μας, είναι κομισάριος και γραμματέας, ας πούμε. Αδιάσυστος. Θα σημειώσει τη σειρά και μετά θα πάμε να συζητήσουμε για να επιλέξουμε τους παίκτες. Και πάμε. Πάμε. Φύγαμε. Ωραία. Λοιπόν, μην κοιτάτε όμως μέσα γιατί φαίνεται. Οι κάμερες θα πρέπει να. Δέχομαι φωνές σε περίπτωση που δείτε ότι κάποιος κοιτάζει. Άμα κλέβει. Πρέπει να κοιτάζει στα μάτια την κάμερα. Μπράβο. Δεν υπάρχει πιο δίκαιος άνθρωπος από εσάς τους τρεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πήγαν αμέσως στα μάτια μου. Στα μάτια. Μην κοιτάζω. Να σας πω. Είναι δύσκολο. Τώρα μου ήρθε αυτό. Γιατί μπορεί στιγμή, να βγάλουμε γιατί πορτοκαλί. Να βγάλουμε το 8. Να το πάμε 8-7-6. Γίνεται. Ναι, βγάλε πορτοκαλί πρώτα. Άρα βγάζει το χειρότερο. Όχι πορτοκαλί. Μην βλέποντα. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα βλέπω αν διαλέγω το πορτοκαλί. Βγάζει το χειρότερο. Ό,τι και να βγάλει θα είναι χειρότερο. Θα είναι το χειρότερο. Το 8. Ή το 4 ή το 8 θα βγάλει. Ή το 4 ή το 8. Ξεκινάμε. Βλέπω ότι δεν βλέπω. Ναι. Αυτό εδώ πέρα. Είναι. Το Α. Ο Άγγελος έχει το νούμερο 4. Το νούμερο 4. Καταστροφή. Ωραίο. Παίρνω την ομάδα και φεύγω. Ωραίο. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Μάνο. Το νούμερο 8 το έχει ο Δομήνικος. Αηδία. Τι έγινε. Αηδία. Η πλευρά μας δεν πάει καλά. Wow. Είμαστε πολύ καλά. Πολύ καλά. Μπράβο. Μπορούν να γίνουν και trades. Έτσι. Έχουμε picks και για τον χρόνο. Αυτό. Ο Άγγελος παίρνει τα διαχειριά. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης έχει φυσικά το νούμερο 3. Το νούμερο 3. Αυτοί οι δύο διαλέγουν τα δύο πρώτα. Λοιπόν. Φυσικά. Γιάννης με το νούμερο 7. Έχεις το νούμερο 3 και το νούμερο 7. Πήγες πολύ καλά. Καλό είναι, καλό πολύ είναι. Καλά. Θα μπορούσε να έχεις το 4 και το 8. Και διαλέγω πάλι. Ναι, και διαλέγεις πάλι. Ωραία. Πόπο, Γιάννη. Και όμως οι καλύτερες επιλογές θα γίνουν από μένα. Σας το λέω από τώρα. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, επόμενο πικ. Ναι, έχω το νούμερο 1. Πήρε ένα, φίλε. Όχι. Όχι, αηδία. Η διαδικασία είναι δικιά μου. Το δεύτερο πήγα εγώ. Σφιγμένο ξεκάθαρα. Ο Μπέμπι, μάλλον στο Μάνο. Ένα έχει σημασία τώρα, δηλαδή νομίζω αυτό είναι το τελευταίο. Αλφα. Ναι! Εντάξει, ρε, το 1 και το 5. Το 1 και το 5. Ωραία, πέσιο. Φύγε. Σβήστε, ό,τι κάνω, θα το ξανακάνω. Θα αφήνουμε μέσα. Θα αφήνουμε μέσα. Ένα Μάνος, δύο εγώ, τρία Γιάννης, τέσσερα Άγγελος, πέντε Μάνος, έξι Άγγελος, επτά Γιάννης, οκτώ εγώ. Έλα ρε φίλε, αυτό είναι σούπερ άδικο. Λοιπόν, προσφέρω το 2 και το 8 ναι, για να ανέβω στο 1. Ευτυχώς δεν είχα αυτήν την τύχη στο τροχαίο, εν τω μεταξύ, έτσι. Λοιπόν. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Critical Thinking. Critical Thinking. Ναι.
Λέει, πρωτότυπο ο Γιάννης ο Ρούσος δεν είναι ο κλασικός αδιάβαστος μαθητής που τον βάζει δασκάλα δίπλα στον πιο διαβασμένο, μπας και πιάσει τίποτα το μάθημα. Αλλά στο τέλος και διαβασμένος είναι έξω και πετάει πέτρα. ίσως είναι η καλύτερη ερώτηση που έχω. Και η πιο εύστοχη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μελετάει εύστοχος ο άνθρωπος, αλλά πρώτα θα ήθελα να δω τι θα απαντήσεις εσύ σε αυτή την ερώτηση. Στο σχολείο εγώ πάντα που ήμουν καλός μαθητής και καθόμουν με τους λιγότερο καλούς. Ναι. Για να δώσεις τα φώτα σου. Όχι, κυρίως γιατί έκανα ύπουλα φασαρία και την πλήρωναν οι άλλοι. Πάρα πολύ καλός. Okay. Παλιό παιδό. Καλά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Από τη δικιά μου πλευρά ήμουνα... Βραχνιασμένος καταρχάς. Ήμουνα από τότε. Πολύ καλός μαθητής. Και όταν έβλεπα ότι είμαι σε ένα υψηλό επίπεδο, χαλάρωνα τελείως. Πόσο Γιάννης! Και γινόμουν από τους χειρότερους και δεν με ένοιαζε καθόλου. Και συνέβαινε αυτό συνέχεια σε κάθε τάξη μου. Όλη την ώρα αυτή. Άρα δεν έχω αλλάξει καθόλου τη φίλη και φίλες. Μάνο, έχεις το πρώτο πικ. Έχουμε όλοι πάρα πολύ αγωνία. Πήγες να μου κάνεις κάποια πρόταση. Ναι, ναι, το 2 και το 8 για τον Wemby. Όχι. Προφανώς δεν έχω κάτι άλλο να σου δώσω καλύτερο. Χρήματα, πρέπει να πάμε σε χρήματα. Ναι, ναι. Μπράβο. Απειλές. Το νούμερο 1 είναι boring. Sorry. Έχει δίκιο λίγο. Έχει δίκιο γιατί προφανώς το νούμερο 1 είναι ο Βίκτορ Γουμπανιαμά. Έτσι, δηλαδή είναι ο νέος μονόκερος του NBA. Αυτός που θα επιλέξουν οι Spurs στο νούμερο 1. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει ακραίες εμφανίσεις, έχει ακραίο σώμα, είναι μακρύς, έχει 2.45 νομίζω άνοιγμα χεριών. Ακραίο σώμα από το θέμα ότι είναι πολύ μακριά τα άκρα, όχι ότι είναι... Είναι και ψηλό, είναι 2.20. Ρε παιδί μου, ναι, δεν σου είπε αυτό, ήταν μέσα στα άκρα. Αλλά όχι όσον αφορά, ρε παιδί μου, ότι η σωματοδομία λένε ακόμα ο άνθρωπος... ότι είναι πιο αδύνατος. Ναι, είναι. Λένε ότι δεν είναι, ας πούμε, τύπου όπως ήταν ο Γιάννης όταν πήγε στο NBA. Ότι από κοντά είναι πολύ πιο δυνατός από όσο φαίνεται στην τηλεόραση. Γιάννη, ναι. Okay, ενδιαφέρον. Και 2.45 άνοιγμα χεριών. Έτσι. Χθες ήμουν σε ένα σπίτι και το μετρήσαμε το 2.45. Πόσο είναι το άνοιγμα χεριών του Γουμπανιαμά φάση. Ωραία, θέλω να είστε ειλικρινείς όμως σε αυτό. Με συγχωρείτε για την. Πώς το λένε, τη μικρή παρέμβαση. Αλλά επειδή εντάξει και λόγω επειδή μου social media και τη εποχή υπάρχει ένα hype παραπάνω πλέον, επειδή μου με το που περνάει ο καιρός για διάφορους ανθρώπους γενικότερα. Και αναφέρομαι φυσικά τώρα στο NBA και συγκεκριμένα στον Βίκτορ. Θεωρείτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γράψει όντως ιστορία? Αλλά όταν λέω να γράψει ιστορία, όχι να είναι all star, ξέρω εγώ, να γράψει ιστορία. Ναι. Να θα πάει... είμαι πολύ ψύχρεμος και θα πω ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στην άμυνα που έχουμε δει ποτέ. Α, οκ. Okay. Πήγε για λίγο να για τρέλα. Σε όλα αυτά πάντως πάει πάρα πολύ και η τύχη που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Ξεκάθαρα. Το mindset και όλα αυτά που φαίνεται να είναι πολύ καλά. Να είναι υγιής. Ναι, αυτό, η τύχη. Το πιο βασικό είναι να ξέρει αυτό. Αλλά έχει να κάνει και με το mindset που θα έχει. Δηλαδή να μην βολευτεί σε μια κατάσταση όπως κάποιος άλλος μπορεί να βολευόταν. Ναι. Αν παίξει καλά το πρώτο τρίμηνο. Και να είναι κάθε Μάιο χαρταρά το τρίμηνο. Λένε ότι είναι δουλευταράς. Αυτό φαίνεται. Προχωράμε. Στο δεύτερο πικ, πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Τώρα ξεκινάει το ενδιαφέρον. Ο Βίκτορ. Νούμερο 2 είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Είμαι okay. Και με το δεύτερο πικ στο draft του 2023, ο Δομήνικος επιλέγει τον Μπράντον Μίλερ. Από Αλαμπάμα. Έχει το 3, ε. Περίμενε να κάνω κάτι τηλέφωνο εδώ. Βασικά όχι. Κοίταξε να δεις τώρα. Ανάμεσα σε δύο, ας πούμε το 2 και το 3 επίσης, τα περισσότερα drafts έχουν κλειδωμένο τον Brandon Miller και τον Scoot Henderson. Scoot. Και στη συζήτηση το πού πάει το μπάσκετ, επειδή νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο το ύψος, ο Scoot Henderson είναι undersized. Είναι αρκετά κοντός, παρότι είναι ακραία αθλητικός. Στο οποίο για μένα μέτρησε, ενώ ο Brandon Miller είναι σαν να έχει όλο το πακέτο. Δηλαδή έχει και πολύ αθλητικό κορμί και πολύ μεγάλα άκρα, Scoot. Είναι και scorer, λίγο... Και off-ball και on-ball. Και off-ball και on-ball. Paul Georgizzi. Μπράβο. Και take-to-mizzy λίγο. Στο shoot δεν είμαστε ακόμα εκεί. Όχι. Και σουτάρει λίγο χαμηλά. Έχει λίγο περίεργο μηχανισμό. Οπότε ναι, το pick μου είναι ο Brandon Miller από την Αλαμπάμα με το νούμερο 2. Λοιπόν, φίλτατη, θεωρώ ότι θα σας εκπλήξω τώρα, διότι στο νούμερο 3 δεν θα επιλέξω τον Scoot Henderson. Ναι, yeah! Μάλλον ξέρω ποιος θα είναι. Πάρα πολύ, γεια σας, εγώ φεύγω. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε παιδί. Και το παίρνει τώρα, έτσι. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι στατιστικά, δεν βλέπεις ότι
κάποια επιλογή, ρε παιδί μου, θα επιλέξει Γιάννη στο νούμερο 1, 2, 3 τέλος πάντων. Αλλά με το συγκεκριμένο, εντάξει, αναγνωρίζω ότι δεν το συζητώ, είναι παιχταράς, ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει τρελά πράγματα. Αλλά στην ομάδα που θα ήθελα να φτιάξω εγώ, το γεγονός ότι μου βγάζει όντως χαρακτηριστικά Westbrook, ενός δηλαδή superstar, με φοβίζει λιγάκι το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία της, αυτής της ρουσικής ομάδας. Οπότε, η έκπληξη θα είναι εδώ πέρα ότι επιλέγω στο νούμερο 3 Amen Thompson. Okay. Amen. Διότι θέλω να έχω... Από overtime elite. Ναι, να πούμε ότι έπαιζε στη Λίγκα ΟΤΕ. Που σημαίνει ότι έχει εμπειρία από μεγάλο οργανισμό, δηλαδή. Δεν είναι λίγο. Είναι καλά στην επικοινωνία. Εντάξει, έχει το δίδυμο αδελφό που δεν μπορούσε να του ξεχωρίσω εκείνη την ώρα. Και δεν είναι μόνο οι ίδιοι. Μοιάζουν πάρα πολύ και στα στατιστικά του. Πολύ σαν τρόπο. Και στον τρόπο που παίζουν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε και το ίδιο κούρεμα. Ποιο από του δύο όμως ήταν χειρότερα. Το πίξου. Amen. Κάνε και ήταν amen. Άμεν. Άμεν είναι το σωστό όνομα. Ωραία. Είναι σούτερ καλύτερα νομίζω από τον αδελφό του. Δεν νομίζω. Εγώ εδώ πέρα έχω σημειώσει ότι... Ξέρετε τώρα τι ψάχνω να βρείτε, παιδιά. Χειρότερη μηχανική θα πω. Χειρότερη μηχανική. Α, εσύ άλλο λες. Δεν μιλάς για τα στατιστικά όμως, αλλά τον τρόπο που σουτάρει. Ο Έλλην Τόμσον είναι πιο καλός νομίζω γενικά κοντά στο καλάθι. Στατιστικά βρήκα, ρε παιδί μου, ότι είναι στο 56,8. Ναι, γιατί πάει στο καλάθι και καρφώνει. Ναι, σίγουρα. Τον αφήνει στο 3 μέτρα όμως. Αλλά ότι έχει χειρότερο τρίποντο, όντως το έχω σημειώσει εδώ. Παρ' όλα αυτά, επιλέγω Άμεν Τόμσον γιατί θέλω έναν point guard ο οποίος έτσι να είναι αθλητικός. Να είναι εκρηκτικός και μου το έβγαλε πάρα πολύ βλέποντάς τον. Συγγνώμη, δεν είναι εκρηκτικός. Ναι, αλλά είπες ότι δεν επέλεξες τον. Ναι, ναι, τον Σκουτ, γιατί δεν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για αθλητικότητα. Το εκρηκτικό δεν έχει να κάνει με το. Σκέφτηκα. Έχω πει σε κάθε τρόπο ακούγεται το όνομα. Χαίρομαι πάρα πολύ που στον έδωσα, να ξέρεις. Γιατί κατά κάποιο τρόπο τον άφησα. Δεν έχει να κάνει με το skill της εκρηκτικότητας. Εκρηκτικότητα μπορείς να δεις και από άλλους ανθρώπους. Αλλά έχει να κάνει με το ότι... μου βγάζει παιδί μου, κάτι το οποίο με αγχώνει εδώ πέρα. Όσον αφορά παιδί μου, το ίδιο το αποτέλεσμα και την ουσία και το βάθος χρόνου. Οπότε ο συγκεκριμένος μου βγάζει ένα μπασκετικό IQ το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ. Και επιλέγω Thompson, τον Άμεν Thompson. Οκ. Τέλεια. Έτσι. Άγγελε. Στην τέταρτη θέση, εγώ διαλέγω τον Σκουτ Χέντερσον. Ωραία. Δεν το περίμενα. Είδα κάποια highlights. Δηλαδή μπορεί να καρφώσει παντού και με λίγο χώρο και με πολύ χώρο. Είναι φοβερός. Τέρμα εκρηκτικός. Είναι σκυλί έτσι, στην άμυνα. Έχει μεγάλη έκρηξη. Τον θέλει κάθε μάνα. Νομίζω είναι από τους λίγους που είναι έτοιμοι παίκτες γενικά. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλλά τον βλέπω σαν έτοιμο παίκτη. Αν τον πάρει μια ομάδα και τον βάλει για βασικό point guard, θα είναι. Το Σάρλοτ που την Πέμπτη τώρα έχει το δεύτερο πικ, έφερε και τους δύο, και τον Σκουτ Χέντερσον και τον Μπράντον Μίλερ. Θεωρητικά στο try-out εκεί είπαν ότι πήγε καλύτερα ο Χέντερσον. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον διαλέξει. Να βάλω εδώ έτσι, μια ερώτηση που έχουν κάνει πάρα πολύ φίλε το κοινό. Γιατί ο Σκουτ Χέντερσον είναι αυτή τη στιγμή projected με βάση τα περισσότερα ας πούμε, mock drafts ότι θα πάει στο 3 στους Blazers. Και ρωτάνε οι φίλοι, αν ήσασταν οι Blazers, θα κρατούσατε το Lillard και θα ανταλλάσσατε το νούμερο 3 pick για κάτι πιο του τώρα, ας το πούμε έτσι, για να φτιάξουμε ομάδα, ή θα ανταλλάσσατε τον Lillard και θα κρατούσατε το νούμερο 3 pick. Σίγουρα έχω απάντηση. Φοβερή ερώτηση, δεν ξέρω ακόμα. Και εγώ έχω απάντηση, αλλά για πες. Έχω στείλει Dame. Ναι. Σίγουρα. Ρε παιδί μου, δεν μπορούν να το φτιάξουν αυτή τη στιγμή η ομάδα να το πάρει το χρόνο. Δεν μπορούν. Μπορούν να κάνουν πάλι μια ωραία ανταγωνιστική ομάδα, αν τους κάτσουν όλα και να παίξουν πάλι λίγο ακόμα. Και εντάξει, είναι αυτό το αν θες απλά να δεις τον star που είχες, ξέρεις, υπάρχει και μεγάλη σύνδεση συναισθηματική να παίξει λίγο ακόμα, αλλά δεν θα το πάρεις. Το Henderson μαζί με Shaedon Sharpe, αγαπημένος του Μάνου, είναι μια καλή αρχή να πάμε να κάνουμε... Είναι ακραίο δίδυμο, δεν είναι απλά καλή αρχή. Εντάξει, θα φέρουν τα καρφώματα, δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι που τους έρχονται. Ναι, εντάξει, το ταβάν θα το δούμε, ρε παιδί μου, για να το γίνουν... Το ταβάν τους είναι πιο ψηλό και από το δεύτερο για ό,τι... Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο ψηλό κτίριο του κόσμου. Οπότε αυτό θα έλεγα. Ναι. Συμφωνώ με τον Ντόμ, αλλά έχει να κάνει και με την λογική της σύνδεσης που έκανα πριν με Westbrook. Παρ' όλα αυτά, θα μ' άρεσε να δω δύο τέτοια γκάρντ να είναι μαζί στην ίδια ομάδα. Γιατί είναι και διαφορετικοί παίκτες. Δεν σου δίνει όμως. Σου δίνει δυνατότητα είτε να έχεις τον Χέντερσον.
Είτε να κάνει trade το Henderson για να πάρει έναν βετεράνο μαζί με τον Lillard. Συμφωνώ, τελειώνει εκεί. Εγώ το ακούω αυτό, αλλά άμα ήμουν στην φάση που πρέπει να πάρω όντως την απόφαση και όχι να με χαλαρώσω εδώ έτσι, σε ένα στούντιο για να λέω τέτοια. Θα ήμουν σε φάση, κάτσε ρε, έχουμε τον Lillard. Δεν είναι απόφαση που την παίρνει εύκολα. Τεράστιο ρίσκο. Δηλαδή έχει ένα από του καλύτερου παίκτε, εννοείται δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα, αλλά. Παίρνει και ένα καινούριο παίκτη, δεν ξέρει τι θα γίνει. Ακριβώς. Είναι ένα πράγμα, έχει ένα ρίσκο και μια απόφαση που πρέπει να πάρει ένα άνθρωπο. Νυφάλεια. Έχει νόημα η ζωή χωρίς ρίσκο. Πρέπει να σκεφτώ τις πιθανότητες. Μάνο. Και εγώ θα το πάταγα το κουμπί σίγουρα. Mm-hmm. Να φύγει ο Λιλάρντ δηλαδή και να πάει και ο άνθρωπο κάπου που θα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ναι, κρίμα είναι. Ακόμα παίζει πολύ. Και τις μέρες και δύο πλευρές θα ήταν για μένα. Ωραία. Μάλλον δεν θα γίνει. Έχουμε κάτι άλλο για το σκουτ. Προχωράμε. Πέμπτε ο Μάνος. Λοιπόν, γυρίζει ο θυμός. Λοιπόν. Θα αναφέρεις το πέντε ο Μάνος, γιατί κάποιος... Ωραία, εγώ ήμουνα. Άξιζε. Πέντε ο Μάνος, για να δούμε. Καταρχήν, λόγω ντροπής, θες να αφήσεις το πέντε γιατί είχες και το ένα, ας πούμε. Όχι, λοιπόν, ακούστε. Επειδή αναγνωρίζω και είμαι δίκαιος ότι ήμουν τυχερός. Κολόφρος. Βέβαια, ήμουν τυχερός γιατί έχω κάνει περισσότερη δουλειά. Και η τύχη ευνοεί τους ισχυρούς, που είμαι εγώ. Μάλιστα. Έκανε stalking όλη τη χρονιά πέρυσι. Τι φαίνεται. Ναι. Λοιπόν. Αλλά θα επιλέξω κάποιον παίκτη που δεν είναι. Project για το 5. Project για το 5. Είναι συναισθηματική επιλογή. Πήρα τον Βίκτορα και πάω τώρα να κάνω το κομμάτι μου. Μπράβο. Ακριβώς. Είναι συναισθηματική επιλογή. Όλα τα χρόνια στο NBA είμαι με τους παίκτες που είναι από τη Βαλτιμόρη. Άρα, ο Τζαράς Βόκερ είναι ο παίκτης που επιλέγω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μέγεθος, είναι forward, είναι τύπου σαν τον Τζούλις Ράντλ, ας το πούμε έτσι, σε μέγεθος. Είναι καλός αθλητικά. Το παιχνίδι του μοιάζει περισσότερο με τον Grant Williams, τον BJ Tucker, κάτι τέτοιο, ένα σκληρός forward, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό. Με την καλή έννοια ότι είναι 19 χρονών ο άνθρωπος και έχει σώμα έτοιμο για NBA. Ναι, έτοιμο. Ξεκάθαρα. Δεν είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ αρχικά από αυτό, επειδή είναι το εμφανισιακό κομμάτι, okay, και μετά από όλα τα άλλα που κάνει. Έτσι. Mm-hmm. Αναγνωρίζω ότι είναι μια επιλογή που δεν θα γίνει στο 5. Okay. Πιθανότατα. Και υπάρχουν παίκτες με μεγαλύτερο ταβάνι. Με πίστη. Πίστη στη Βαλτιμόρη, τα δικά μας παιδιά. Με το νούμερο 6, εγώ παίρνω τον Cam Whitmore. Τον οποίο τον έχω δει σε διάφορα mock drafts και πιο ψηλά, αλλά και στο 5. Δηλαδή, μου φάνηκε καταρχάς σαν να φτιάχνω όντως ομάδα εδώ που ταιριάζει ότι πήρε έναν point guard και ένα 3-4 τέλος πάντων. Το Villanova κιόλας, μεγάλο πρόγραμμα. Ναι, ότι είναι ένας αθλητικός slasher, παίρνει rebound, θα πάρει επιθετικά rebound, θα είναι κάτι τέτοιο. Είναι, νομίζω ένα πράγμα. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω θα, δεν ξέρω αν θα είναι βασικός από την αρχή σε κάποια ομάδα που πάει, αλλά. Ξέρω την ομάδα που ακριβώς, θα είναι. Ακριβώς. Αλλά το πιστεύω. Είστε έτοιμοι για σούπερ έκπληξη. Δεν μπορείς να με κοιτάς. Απλά, δηλαδή, συγγνώμη, επειδή αναφέρθηκε πριν, ποιος κοιτάει τελικά τι γράφει ο άλλος εδώ πέρα. Να τα βλέπετε αυτά. Ποιος είναι διαβασμένος. Ποιος τελικά κλέβει εδώ πέρα. Σίγουρα όχι εγώ. Αναφέρομαι στο Μάνο, ξεκάθαρα. Ο καλύτερος απατεώνας που έχει περάσει ποτέ. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Θα το πω όμως στον ψυχολόγο μου αυτό να ξέρετε και το Μάνο. Έχει γάμο τα ονόματα το Πίξου. Έχει, ναι. Grady Dick. Okay. Ένας... Grady Dick. Ναι. Επιλέγω, παιδιά, full συνειδητοποιημένα Grady Dick, διότι γνωρίζω ότι λογικά δεν θα είναι στη δεκάδα. Λογικά. Δεν ξέρω τώρα με τι λογική βέβαια θα επιλέξουν και οι ομάδες που θα επιλέξουν. Αλλά θέλω στην ομάδα μου έναν πολύ καλό τριποντέρ, ο οποίος συγκεκριμένος είναι πολύ αθλητικός επίσης, που πάει λίγο τη φάση μπροστά και εξελίσσει το ίδιο το μπάσκετ. Είναι hustle παίκτης, που είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και παιδιά, ειλικρινά πιστεύω, παρότι γνωρίζω ότι δεν έχει τις προοπτικές προηγούμενων παικτών που αναφέραμε ή γενικότερα προοπτικές, παιδί μου, ανθρώπων που θα γίνουν star, για μένα είναι ο Grayson Allen, ο οποίος όμως θα τα καταφέρει. Θες να σου δώσω ένα τσικ καλύτερο. Ένα τσικ καλύτερο. Είναι ένας πιο αθλητικός Kevin Huerter. Okay. Wow. Το ακούω πολύ, αλλά και πάλι πηγαίνει στη λογική λιγάκι του τέτοιου, του Grayson. Ναι, είναι. Επειδή στη είναι λογική εννοώ, ρε παιδί μου, ναι. Από τον Grayson. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Ρε παιδί μου, ξέρω ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Θα θυμηθεί πριν από δύο χρόνια. Πώ έκανε ένα φλατό. Ανέλαντε, δηλαδή. Δηλαδή, προσπάθησαν απέναντι στου Bucks να χτυπάνε σε κάθε φάση τον Grayson Allen
ή όποιον τέλος πάντων θεωρούσαμε. Τι μου θύμισες τώρα. Είπες τώρα αυτή τη λέξη. Είχαμε πει ένα μάνα να μην χτυπούσαν σε κάθε φάση τον πιο αδύναμο αμυντικό των Bucks. Ο Grayson Allen λες. Ήταν ο Grayson Allen. Θυμάμαι, ήταν μια κακή περίοδος. Δεν λέω ότι έγινε καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει όντως προοπτικές. Ακόμα πιστεύω ώρες-ώρες, γιατί υποστηρίζω και Bucks, Grayson Allen. Και Bucks. Και αλλά... Η λέξη κλειδί είναι αυτός ο συμπλεκτικός σύνδεσμος. Και. Είναι, έχει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που σου αρέσουν από το Kansas, που ήταν και ο Christian Brown. Nice. Με εκείνα τα 100 ευρώ. Τώρα που το έχουμε κουβέντα. Πρέπει να τελειώνει η εκπομπή και πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Με το 8ο πικ, λοιπόν, για να κλείσουμε την οκτάδα, με διαλύσατε λίγο γιατί έχω παραπάνω ανοιχτές επιλογές από ό,τι θα ήθελα. Για το τι θα επιλέξω, θα σας δώσω κάποια ονόματα γρήγορα, καθώς το σκέφτομαι παράλληλα. Ένας είναι ο Anthony Black, τρελή αφάνα. Από τα έτσι, καλύτερα μαλλιά του φετινού draft. Ήμουν σίγουρος ότι του αρέσει αυτός ο παίκτης του Ντόμ. Εντάξει, έχει και όλο το απαραίτητο swag. Μια παρατήρηση γενικά στα top prospects είναι ότι παρότι η λίγκα πηγαίνει προς το shoot, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολλά top prospects δεν έχουν... Δεν είναι σταθερής ούτε. Πολύ καλή παρατήρηση. Και σε άλλους βλέπεις ανάλογα αν έχει καλή βολή, ότι έχει μεγαλύτερη προοπτική να το φτιάξει. Κάποιοι που έχουν πιο χάλια βολή, εκεί λες μου, εκεί είναι πιο δύσκολο να φτιάξει τη μηχανική, γιατί εκεί είναι ένα κριτήριο. Και επίσης όλοι στη δεκάδα, με συγχωρείτε, απλά δεν έχουν ένα κούρεμα πιο έτσι, αφάνα φάση. Ένα γάντι τη. Κοίτα, Άντων Μπλακ έχει το καλύτερο. Ναι, έχει το πιο. Έτσι. Σίγουρα το βλέπεις πιο εύκολα. Playmaker, πολύ καλό αμυντικό, λίγο Lonzo Ball, ας πούμε, η φάση. Ωραία. Αλλά υπάρχει ο αδερφός του Άμεν Τόμσον, ο Όσταρ Τόμσον, που μου άρεσε, έγραψα. Σχεδόν ύβρις για εμένα το πιο αθλητικός Μάρκος. Ναι. Γιατί έχει πολύ αμυντικά ένστικτα. Εγώ τρελαίνομαι να βλέπω αυτό το ότι κατεβάζω playmaker και σου κλέβω την μπάλα στα ίσα. Και τα μισά highlight, ας πούμε, που είδα ήταν αυτό το πράγμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και σαν μια safe επιλογή είναι ο Κέισον Γουάλας από Κεντάκι. Γιατί είναι safe το πρόγραμμα ότι θα είναι καλός παίκτης. Είχα και τον Taylor Hendricks, δεν θα μείνω πολύ. Επίσης, χρειάζονται τέτοιοι παίκτες. Εγώ τον δηλαδή... πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Ναι. Συμφωνώ τρελά με αυτό. Catch and shoot, δηλαδή, 3&D, carry protector. Η ομάδα μου θα επιλέξει στον draft του 2023 τον Όσταρ Τόμψον, γιατί έκανα παρομοίωση με τον Μάρκο Σμαρτ, οπότε δεν γίνεται να μην είναι ο παίκτης ο οποίος θα επιλέξω. Αδερφός του Άμεν, οπότε για να δούμε ποιο αδερφός θα πάει καλύτερα. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Δημήτρης, πώς θα κάνετε draft παίκτες με βάση το potential upside, ας πούμε το ταβάνι τους, να γίνουν star δηλαδή, ή με βάση το να βρούμε ένα παίκτη να ταιριάζει στην ομάδα μας, να είναι στο fit που έχουμε τώρα. Ξεκάθαρα το δεύτερο, εγώ. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα το ότι, ωραία, φτιάχνω ένα puzzle και θέλω ρε παιδί μου αυτά τα. Να ταιριάζουν τα κομμάτια. Ναι, θέλω. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί να υπάρχει ένα παίκτη, ένα ταλέντο που μπορεί να το βρει μπροστά σου και να το ταιριάξει. Παιδί μου, αν έρθει ένα παίκτη τύπου Βίκτορ. Οκ, δεν το συζητώ αυτό. Αυτό πολύ. Ωραία, θα σου λέγα τώρα ναι. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να βρω ρε παιδί μου και για μένα παράδειγμα είναι οι Nuggets. Ότι καταφέραν και πήραν όλα τα κομμάτια χωρίς να είναι κάτι σούπερ εντυπωσιακό. Βρήκαν ακριβώς τα κομμάτια και πήραν πρωτάθλημα. Οπότε επιβεβαιώνει την δικιά μου θεωρία πάντα έτσι. Άγγελε. Συμφωνώ, αλλά νομίζω άμα βρεις κάποια ευκαιρία πρέπει να την πάρεις. Δηλαδή είναι και αυτό πολλές φορές. Ότι σε έβαλε η ιστορία απέναντι να βρεις αυτόν τον παίκτη. Πάρ' τον και θα βρεις κάποιος άλλος. Θα ανταλλάξεις. Εγώ κατά κανόνα full με upside. Δεν με νοιάζει καθόλου αν ταιριάζει ή όχι στο roster της ομάδας. Ότι παίρνω ένα παίκτη για να προσπαθήσω να μου βγει όσο καλύτερος γίνεται και θα τα βρω μετά. Τώρα αν είσαι. Γιατί είναι αυτό ότι αν έχεις ας πούμε μόνο το pick 20. Και είσαι ήδη contender και είναι όλα έτοιμα την επόμενη χρονιά να διεκδικήσεις πρωτάθλημα. Εντάξει, αν θες να βρεις ένα παίκτη τον οποίο θα τον βάλεις στο roster, βρες κάποιον ίσως που έχει παίξει και 3 χρόνια στο κολέγιο και θα μπορείς να σου κάνει 2 δουλειές που θες να σου κάνει. Αλλά ναι, αυτό είναι ο κανόνας. Και εγώ συμφωνώ με τον Δομήνικο. Θα πει, εξαρτάται βέβαια από το που διαλέγεις, αλλά αν διαλέγεις ψηλά, πάμε για τα αρέστα μας. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο έχετε κάνει skip. Μπράβο. Πηγαίνετε να δείτε και τα προηγούμενα. Σας είπαμε να μην το κάνετε αυτό. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος μας ο Χρήστος. Ναι. Θέλω μια ειλικρινή άποψη για το event στο Abu Dhabi που πήγατε πέρσι, μιας και θα πάω και εγώ φέτος. Τι να περιμένω και αν θα είμαστε εκεί. Για το αν θα είμαστε εκεί εμείς δεν ξέρουμε, να είμαι ειλικρινής. Και πείτε κι εσείς και θα το πάμε προς το τέλος. Εντάξει, ένα όνειρο ζωής, κυρίως επειδή γνωρίσαμε και ανθρώπους που βλέπαμε με παιδάκια και τους μιλήσαμε, ήταν κάτι τρομερό. Γνώρισα τον Grant Hill, έχω τρέλα με τον Grant Hill και τον γνώρισα και του μίλησα.
Αλλά αν κρατάω κάτι, ήταν ότι κάποια στιγμή πήγα στην τουαλέτα, βγήκα από την τουαλέτα, ρε παιδί μου, αφού έκανα τη δουλειά μου, και ανοίγει η διπλανή πόρτα και βγαίνει ο Σακίλ Ονίλ. Okay. Οπότε αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και δεν θα ξεχάσω γενικότερα ότι δεν μπορούσα να σταματήσω να εστιάζω όταν μιλάγαμε με Σακίλ. Δεν μπορούσα να εστιάζω στο χέρι του ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπω. Είναι εξωγήινο. Εμπειρία. Σαν τον Μπόλετ. Μου αρέσει. Γιατί το έφερε. Ναι. Δηλαδή δεν το είπε. Τελικά έγινε casual ότι, ναι. ότι όπου να είναι θα δείτε τη συνέντευξη με το Σακ. Γιατί μιλήσαμε με το Σακ Κιλονίλ. Δεν μίλησε μόνο ο Γιάννης περίεργος μαζί της τουαλέτα. Πάμε. Αλλά καταφέραμε με τη βοήθεια του NBA φυσικά και όλη τη ομάδα. Να πάρουμε μια συνέντευξη από τον Σακίλ Ονίλ αποκλειστικά για εσάς στους Undrafted. Πάμε να τη δούμε. Hi, Sak. Nice to meet you. I could tell you're from Greece. Yeah, yeah. And you know who my favorite player in Greece is? I imagine Panayotis Fasoulas. Fasoulas, that's my guy. Fasoulas, what's up, baby? That's my guy. I was watching a documentary about Dale Brown, and a story got stuck in my mind about when he first saw you in Germany. Yes, true story. At 13, I was a terrible player. I was actually thinking about stop playing basketball and just waiting out my next 4 years and joining the military. Because when you're 13, 6'7", and 6'8", I wasn't doing what you know Giannis and his brother were doing. I was terrible. I was awful. And just got to the point to where people would say, you're not going to make it, you're not going to make it, you're not going to make it. And then when I met Dale Brown, I asked him for information so I can get stronger and better, and he sent me the information. That still didn't work. I still got cut from the high school team. And I said, hey, man, appreciate you sending me, you know, this stuff. It didn't work. I'm going to just join the Army. He said, no, I'm going to give you a scholarship. So I had a scholarship. And then when I came to the States and started becoming better and really good, and everybody wanted me. And I was like, you know what? This guy, he gave me a scholarship and nobody else knew I was. I'm going to go to LSU. True story. Did he really go in the sauna to speak with your father in the suit? Yeah, because I was 6'8", very muscular. I had bad knee. I just couldn't play. I didn't have it up here. It just wasn't good. But I had everything else. I had the body, and you know, I was very, very lanky and very long, and you could see the potential there. But I just didn't know how to take it to that next level. You have said before that you are Giannis before Giannis. And also that you're playing in the NBA right now, and your name is Greek Freak. If you could play against Giannis one-on-one, both on your primes, who could win? Me. Okay, that was a quick one. Yeah, me. Yep. Okay. I'm never going to say another man is going to beat me. It's just, you know, when you have the mindset of a warrior, that's just how you think. Sure, if you ask Giannis, he'll say him. That's what makes competition so good. I'm better. And then when you put them together for all the fans to see, it's just a great event. But I like him because he plays hard all the time. He's not a crybaby. He doesn't want to join up with the other guys. He's making a name for himself, his family, and his country. And you got to respect that. Είδατε ακραία φασάρα. Μιλήσαμε με το Σακ, δεν το πιστεύαμε. Πώς σου φάνηκε όταν ο Σακ σε στραβοκοίταξε, όταν του είπες ότι απάντησε πολύ γρήγορα θα κέρδιζε το Γιάννη? Εννοείται ότι αυτό συνέβαινε σε μένα, παιδιά, έτσι, νομίζω το ξέρουμε. Ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Δεν θα το άλλαζα, γιατί είχα αυτή τη στιγμή με τον Σακίλ Ονίλ. Φοβήθηκα, κατά ψέματα, φοβήθηκα. Αλλά ήξερα ότι ήσασταν εκεί πέρα κοντά. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι γενικότερα. Εντάξει, θάρρος έτσι. Θάρρος. Να την πει στο Σακ. Δηλαδή, δεν είναι ότι άμα μπαίναμε και οι υπόλοιποι κάτι θα κάναμε. Τίποτα. Δεν ήταν ότι θα μπαίναμε οι υπόλοιποι. Ένιωσα μια τρομερή οικειότητα εκείνη την ώρα που την κέρδισα πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ μόνος μου το έζησα αυτό, έτσι εννοείται. Και λέω, όχι, για πες, ξέρω εγώ, Σακ, τι θα κάνεις αύριο. Ξέρω, ήταν τέτοια η φάση που μου βγήκε αυθόρμητα και σκέφτομαι ότι Γιάννη, να φιλτράρεις περισσότερο γενικότερα. Προσπάθησε να το θυμάσαι αυτό. Το πρέπει να θυμάσαι. Και δηλαδή για να αποδείξει αυτό που λέγανε τα παιδιά, εγώ τη στιγμή που το είπες αυτό και είδα το σε αγριοκοίταξε, έκανα ασυνέστα τύπου έτσι. Για ότι, να φύγει ότι, η γροφιά. Τύπου, άμα γίνει κάτι, δεν θα τη φάω κι εγώ, θα τη φάει μόνο μου. σίγουρα. και σίγουρα δεν θα μπορώ να το προστατεύσω. Πιάστε το, πια. Αδέρφια, ε. Security. Η NBA Draft είναι πιο κοντά σου. Καλά. Κυριολεκτικά.